Εκατοντάδες ζευγάρια δοκιμάζονται στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Παλαιότερα, τα περισσότερα από αυτά δεν τα κατάφερναν. Σήμερα όμως η υπογονιμότητα είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί. Οι τεχνικές υποβοήθησης της αναπαραγωγής που έχει αναπτύξει η σύγχρονη ιατρική τα τελευταία χρόνια γίνονται το κατάλληλο εργαλείο στα χέρια των γιατρών, προσφέροντας λύσεις στα υπογόνιμα ζευγάρια. Αρκεί τα τελευταία να απευθυνθούν έγκαιρα στο κέντρο που θα επιλέξουν, να παραμερίσουν τα όποια άγχη και να πιστέψουν ότι σύντομα θα κρατούν στα χέρια τους το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να τους προσφέρει η ζωή. Βρισκόμαστε στην υπερσύγχρονη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το Institute of Life στο ΙΑΣΟΜ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ευρώπη. Πείτε μας, ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες, δηλαδή τα πλεονεκτήματα, για ένα ζευγάρι που θα απευθυνθεί στο κέντρο? Πρώτα απ' όλα, το είπατε και εσείς πριν, ότι είναι από τις πιο σύγχρονες μονάδες εξωσωματικής στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι το εργαστήριο είναι ίσως το πιο σύγχρονο εργαστήριο στην Ευρώπη, με τα πιο καινούργια μηχανήματα του εργαστηρίου και με τις καλύτερες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές έχουν να κάνουν τόσο με τους εποαστές, τα καλλιεργητικά υλικά, αλλά και τα μείγματα του αέρα που κυκλοφορούν στο εργαστήριο, το οποίο αποτελεί κοινό μυστικό ότι είναι θεμέλιος λίθος για τις καλές επιτυχίες. Τέλος, να σας πω ότι το εργαστήριό μας τρέχει με το σύστημα RI Witness, το οποίο είναι ένα σύστημα ιχνηλασιμότητος. Δηλαδή, από τη στιγμή που ένα ζευγάρι έρχεται στη μονάδα μας και μέχρι την ώρα που θα φύγει έχοντας ολοκληρώσει την προσπάθεια, ακολουθείται από μια μαγνητική κάρτα που είναι εντελώς προσωποποιημένη και σε οποιοδήποτε βήμα μέσω κομπιούτερ ελέγχεται αν οτιδήποτε υλικό κυκλοφορεί απευθύνεται μόνο σε αυτούς. Επομένως, πόσο σημαντικός είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα πρέπει να υπάρχουν δύο παράγοντες. Ο ένας είναι το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή οι εμβριολόγοι και οι γιατροί, και το δεύτερο ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Αυτά τα δύο για την επιτυχία να αλληλένδεται. Όταν ένα ζευγάρι συμπληρώσει ένα χρόνο προσπάθειας για τεκνοποίηση, ερχόμενη σε επαφή στις γόνιμες μέρες και η ηλικία της γυναίκας είναι κάτω από τα 35, θα πρέπει να απευθυνθεί στον ειδικό. Για δε τις γυναίκες πάνω από 35, το χρονικό περιθώριο είναι 6 μήνες. Από τα ζευγάρια που θα απευθυνθούν σε ένα κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στο τέλος πόσο θα τα καταφέρουν? Έχει να κάνει πάντα με την ηλικία, έχει να κάνει πάντα με την ποιότητα των οωθικών, των οαρίων, με την ποιότητα του σπέρματος. Τελικά, συνολικά, να φανταστείτε ότι μια μονάδα εξωσωματικής σαν τη δικιά μας λειτουργεί με ένα ποσοστό επιτυχίας περίπου 55-60%, που σημαίνει ότι το τεστ και ίσως είναι θετικό, και από εκεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτά τα θετικά της εγκυμοσύνης καταλήγουν σε μια επιτυχή έκβαση της κύησης. Η υπογονιμότητα έχει ως κύρια αιτία της κατά βάση τη γυναίκα? Παλιότερα ισχύει αυτό. Τώρα είναι 50-50. Το 50% της υπογονιμότητας οφείλεται στον άντρα και το 50% στη γυναίκα. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, το λέει το όνομά της, είναι μια αναπαραγωγή που γίνεται με κάποια βοήθεια. Εξαρτάται από το περιστατικό λοιπόν. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Καμιά φορά δεν χρειάζεται καν να καταλήξει ένα ζευγάρι στην εξωσωματική. Η εξωσωματική είναι μια μέθοδος που καλείται να λύσει συγκεκριμένα προβλήματα. Προβλήματα των σαλπίγων και προβλήματα του σπέρματος. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε ζευγαριού, ο ειδικός σε συνεργασία με τον γυναικολόγο θα προτείνει κάποια λύση. Για παράδειγμα, υπάρχει σπερματέγχυση. Ή μπορεί να υπάρχει μια παρακολούθηση, πρόκληση οθυλακιοριξίας και προγραμματισμένη επαφή. Εξαρτάται πάντα από το πρόβλημα του ζευγαριού. Ο προεμφυτευτικός έλεγχος σε ποια περίπτωση γίνεται? Προεμφυτευτικός έλεγχος, καταρχήν να πούμε τι είναι. Ακριβώς. Ένα ζευγάρι κάνει εξωσωματική. Mm-hmm. Τα έμβρια πριν τοποθετηθούν στη μήτρα ελέγχονται για γονιδιακές ή χρωμοσωμικές παθήσεις. Αυτό είναι ο προεμφυτευτικός έλεγχος, δηλαδή ο έλεγχος πριν την εμφύτευση. Γίνεται στα πλαίσια της εξωσωματικής και γίνεται όταν υπάρχει διαγνωσμένο πρόβλημα στους γονείς. Αυτό γίνεται σε κάθε περίπτωση πριν την εξωσωματική ή μόνο όταν δεν μπορεί να πετύχει εξωσωματική?
Όχι, δεν γίνεται ούτε ρουτίνα, δεν γίνεται σε κάθε ζευγάρι και δεν γίνεται όταν δεν μπορεί να πετύχει η εξωσωματική, γίνεται όταν υπάρχει διαπιστωμένο γονιδιακό πρόβλημα στους γονείς. Ή εάν έχουν στο παρελθόν κύηση ή αποτυχίες εμφύτευσης λόγω χρωμοσωμικών ανομαλιών του εμβρίου, γίνεται για τη διάγνωση των εμβρίων προς εμφύτευση. Πόσο σημαντική είναι η εξατομικευμένη διάγνωση και παρακολούθηση ενός ζευγαριού για την πορεία του αποτελέσματος? Είναι ο ακρογωνίος λίθος. Είπαμε πριν ότι η συνεργασία, η αλληλένδετη σχέση του ανθρώπινου δυναμικού και του τεχνολογικού εξοπλισμού εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα. Που σημαίνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και οι εμβριολόγοι αντιμετωπίζουν εξειδικευμένα και αντιμετωπίζουν εξατομικευμένα το κάθε ζευγάρι. Γιατί το πρόβλημα του καθενός δεν είναι το ίδιο με το διπλανό. Στα πλαίσια αυτής της εξατομίκευσης που μας είπατε, υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που γίνονται? Ναι, ήθελα λοιπόν να πω, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι επειδή προχωράει πάρα πολύ η επιστήμη, με ταχύτατα βήματα, συνεχώς ανακαλύπτονται νέα πράγματα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση πλέον να χρησιμοποιούμε ειδικά γονιδιακά τεστ, τα οποία διαγιγνώσκουν εάν η υπογονιμότητα οφείλεται σε γονιδιακή πάθηση. Ελέγχουμε λοιπόν το ζευγάρι για περίπου 640 διαφορετικά γονίδια που ενοχοποιούνται για υπογονιμότητα. Έτσι λοιπόν παρέχουμε στο ζευγάρι αυτό που συνήθως λείπει από αυτούς, την πληροφορία. Γιατί πάρα πολλές φορές απευθύνονται ζευγάρια όχι μόνο σε εμάς αλλά γενικά και το πρώτο πράγμα που ρωτάνε είναι γιατί δεν μένω έγκυος. Εκεί λοιπόν η πληροφορία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείς δηλαδή σε ένα ζευγάρι να του πεις ότι ξέρεις υπάρχει αυτό το πρόβλημα και διορθώνεται. Ή υπάρχει αυτό το πρόβλημα που δεν διορθώνεται με αυτόν τον τρόπο, διορθώνεται με άλλον. Πείτε μας, οι διεθνείς διαπιστεύσεις πόσο σημαντικές είναι για ένα κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά και πιο ουσιαστικά τι αντίκτυπο έχουν στα ζευγάρια που θα έρθουν σε αυτό το κέντρο? Θα σας πω λοιπόν ότι εμείς είμαστε η πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που έχουμε την διαπίστευση του ΤΕΜΟΣ. Το ΤΕΜΟΣ είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος ελέγχει εξονυχιστικά τα νοσηλευτικά ιδρύματα ή τέλος πάντων τις μονάδες τις οποίες τελικά, στις οποίες δίνει τη διαπίστευση. Και όταν λέμε ελέγχει, φανταστείτε ότι εμείς ελεγχόμασταν από αυτόν τον οργανισμό από εξειδικευμένους ανθρώπους που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά σε όλο τον κόσμο, ελεγχόμασταν από αυτούς 1,5 χρόνο. Η ύλη που συμπληρώσαμε, η γραφική ύλη που συμπληρώσαμε, δηλαδή τα χαρτιά που απαιτούνται για να πάρουμε το ΤΕΜΟΣ, φτάσαν στις 900 σελίδες. Έτσι λοιπόν, μας σύλληξαν σε κάθε λεπτομέρεια και αποτελούμε τη μοναδική μονάδα στην Ελλάδα που έχει αυτή τη διαπίστευση και είμαστε μία από τις μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού μονάδες στην Ευρώπη. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως και για την πορεία, για την εξέλιξη όλων των εργασιών που γίνονται. Σαφώς, διότι αυτό είναι ένα δυναμικό πράγμα. Η ΤΕΜΟΣ δεν είπε ότι μπράβο, είσαστε πολύ καλοί, τελειώσαμε. Σε 3 μήνες έχουμε επανέλεγχο. Διότι εμείς μπορεί να πληρούσαμε τις προϋποθέσεις όταν, ας πούμε, περάσαμε με άριστα το τεστ και σε 2 μήνες να τα έχουμε κάνει όλα χάλια. Αυτό λοιπόν είναι ένας διαρκής έλεγχος, ο οποίος μας κάνει και εμάς να είμαστε καλύτεροι, να προσπαθούμε πάντα για το τέλειο. Και αυτό βέβαια έχει αντίκτυπο και αποτέλεσμα στα ζευγάρια που μας εμπιστεύονται. Τέλος, να σας πω ότι στην Ευρώπη, που ο κόσμος λειτουργεί πάρα πολύ το ίντερνετ, όταν βλέπει μια μονάδα εξωσωματικής στο ίντερνετ και βλέπει ότι αυτή η μονάδα έχει διαπίστευση ΤΕΜΟΣ, αυτόματα για αυτούς αυτό το πράγμα αποτελεί διαβατήριο. Πείτε μας πόσο σημαντικό είναι μια μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να βρίσκεται μέσα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Όταν εμείς ξεκινήσαμε και ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να φτιάξουμε μια μονάδα εξωσωματικής, που ήταν και το όραμά μας, να σας πω δε ότι είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό. Δεν υπάρχει άλλη μονάδα που να έχουν ενωθεί 10 εξειδικευμένοι γιατροί. Το πρώτο πράγμα που θέλαμε ήταν αυτή η μονάδα να στεγαστεί μέσα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Για ποιο λόγο? Ένας είναι ο λόγος, η ασφάλεια. Οι μονάδες εξωσωματικής για την οληψία δίνουν μέθη, δίνουν έναν τύπο νάρκωσης. Αυτό είναι ασφαλές. Είναι ασφαλέστατο και μπορεί να γίνει και έξω από τα νοσοκομεία. Και μάλιστα επιτρέπεται, δεν είναι παράνομο. Εμείς θέλαμε να είμαστε εντελώς ασφαλείς, διότι ο ανθρώπινος οργανισμός πολλές φορές είναι και αναπαντέχος. Θα σας πω, το εργαστήριο το δικό μας στήθηκε από τους εμβριολόγους μας σε συνεργασία με την κυρία Καλντερόν και τον κύριο Νούνο. Είναι 2 διακεκριμένοι εμβριολόγοι παγκοσμίως,
Ισπανοί, οι οποίοι μας βοήθησαν στο στήσιμο του εργαστηρίου, βοήθησαν στο να πληρεί πλήρως τις προδιαγραφές, όπως είπαμε πριν, και σε συνεργασία με αυτούς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρέχουμε κάτι εντελώς πρωτοποριακό, καινοτόμο. Θεωρούμε ότι όταν θα είμαστε σε θέση να το σταντάρουμε και να το ανακοινώσουμε, ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι να πούμε περισσότερο πάνω σε αυτό.